Σας πω ότι κάπως έτσι ολοκληρώνεται μια σεζόν η οποία είχε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για μας. Ήρθαμε εδώ στο Sky. Πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω το Sky που μου έδωσε αυτή την τεράστια ευκαιρία. Γιατί είναι τιμή να δουλεύεις για το Sky. Έφυγα από ένα πολύ μικρό τηλεοπτικό σταθμό, πάρα πολύ μικρό, που και εκεί όμως με έχει αγκαλιάσει και αγαπήσει ο κόσμος. Και ήρθα σε ένα σταθμό μεγάλο, ένα σταθμό ο οποίος δεν είναι απλά σταθμός, είναι ιδέα ο Sky. Και γι' αυτό λέω, είναι τιμή μου που δούλεψα εδώ. Και θα συνεχίσω να δουλεύω και του χρόνου, γιατί έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Πολλοί θέλατε να σταματήσω. Δεν θα σταματήσω. Λοιπόν, τιμή μου λοιπόν που δούλεψα και τιμή μου που θα συνεχίσω να δουλεύω για αυτό το σταθμό. Αλλά το μεγάλο ευχαριστώ το κρατάω πάντα για τους συνεργάτες μου. Διότι θέλω να σας πω ότι όλο αυτό δεν θα γινόταν εάν οι άνθρωποι που είναι εκεί στη γωνία τώρα και με παρακολουθούν δεν δούλευαν ατελείωτες ώρες με απίστευτο πάθος. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι μαζί μου 15 χρόνια, 18 χρόνια, έτσι. Άνθρωποι οι οποίοι ξημεροβραδιάζονται εδώ με ανεξάντλητη υπομονή. Ανεξάντλητη υπομονή. Με κέφι για αυτή τη δουλειά σαν να ξεκίνησαν χθες, με τα νέα τα παιδιά που μπήκαν στην ομάδα, με τους τεχνικούς μας που μας αγάπησαν πάρα πολύ εδώ, όλοι οι τεχνικοί, εδώ στο Studio Α και γίναμε μια οικογένεια, μια παρέα. Θέλω όλους αυτούς να τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Και θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, αγαπητοί τηλεθεατές, που μας δώσατε αυτή την ευκαιρία να συνεχίσουμε. Διότι εσείς επιλέξατε να μας βλέπετε, να είστε κοντά μας κάθε μέρα, κάθε μήνα και πιο πολύ. Αυτό ήταν το εντυπωσιακό. Ξεκινήσατε δειλά τώρα, Τατιάνα, τι θα κάνεις στο Sky. Δειλά. Και κάθε μήνα αυτό το κύμα της αγάπης σας αυξανόταν. Κάθε μήνα. Και φτάσαμε να τελειώσουμε, όπως σας είπα και στον πρόλογο της εκπομπής, να τερματίσουμε για άλλη μια χρονιά. Πρώτη στη ζώνη μας. Εξαιτίας σας. Εξαιτίας της αγάπης σας και της στήριξής σας. Αυτά έχω να σας πω. Θα φύγουμε διακοπές και θα γυρίσουμε ξεκούραστη με ακόμη περισσότερες ιδέες. Και επίσης θέλω να σας πω ότι ακόμη δεν έχουμε βρει τον νικητή, γιατί αν τον είχατε βρει, φαντάζομαι θα μου το είχατε πει. Κύριε Χρήστο Παπαδόπουλε, σε μια τέτοια στιγμή είναι δυνατόν να μην σηκώνετε το κινητό σας σε μένα, μετά από ένα τέτοιο ενθουσιασμό, ένα τέτοιο επίλογο συγκινητικό, να μην δούμε και τον νικητή να τον ακούσουμε? Λοιπόν, Χρήστος Παπαδόπουλος, θα επικοινωνήσουμε μαζί του, κέρδισε το αυτοκίνητο. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω εδώ με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί το κοινό είναι και το κοινό βέβαια. Να ευχαριστήσω και το κοινό, εδώ το κοινό της εκπομπής μου, έρχεται με τα λουλούδια, με αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας κλείσω, ευχαριστώ πολύ για όλους. Για όλους τους συνάδελφους. Μην κλαίει το κοινό τώρα συγκινήσεις. Εδώ εγώ είμαι χαρούμενη, θα κλαίει το κοινό. Λοιπόν, πάμε διακοπές και ερχόμαστε εδώ πέρα ακόμη πιο δυναμικά. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ που θα σας λείψω. Κλείνω με το τραγούδι σύμβολο για μένα. Βάλαμε φωτιά στα φρένα. Και μας έμεινε το γκάζι. Ακούστε την. Μου μηδενίζω πίσω, δεν ξαναγυρίζω.